Τι έκανε το επιμελητήριό μας, τι δράσεις είχαμε. Γιατί πολλοί λένε το επιμελητήριο, τι κάνετε, μόνο συνδρομές παίρνετε. Το πρώτο πράγμα που κάναμε και εφαρμόσαμε ήταν η υπηρεσία μιας τάσης, το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το ψηφιακό επιμελητήριο, το οποίο το εφαρμόζουμε και όσοι γνωρίζουν το χρησιμοποιούν χωρίς να φεύγουν από το γραφείο τους. Εκδηλώσεις, πάρα πολλές στις οποίες συμμετείχαμε. Κορυφαία ίσως το Καβάλα Air Show το 2013, το οποίο ήταν άκρως επιτυχημένο και απόφαση, η ομόφωνη απόφαση της διοίκησής μας είναι να στηρίξουμε και το Air Show του 2014, διότι με αυτόν τον τρόπο έρχεται τουρισμός, γίνεται προορισμός η πόλη μας και φυσικά όσοι έρχονται κάτι αφήνουν στην πόλη. Πληθώρα συνεδριών και συσκέψεων, πρωτόκολλα συνεργασίας με πολλά επιμελητήρια, κυρίαρχο όμως αυτό το ΤΕΙ Καβάλας και με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, διάφορες μελέτες. Τώρα υλοποιούμε μία μελέτη που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα που έχει σχέση με το εμπόριο, την κατάσταση του εμπορίου στο νομό μας και τι απώλειες έχουμε από τις όμορες χώρες, δηλαδή πόσοι καβαλιώτες φεύγουν στη Βουλγαρία για ψώνια και στην Τουρκία, για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιδράσουμε. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές εκθέσεις, στην Ανούγκα της Γερμανίας, που είναι τρόφιμα και ποτά, όπως και στη Σερβία. Συμμετείχαμε μαζί με τον ΟΛΚ και τον Δήμο στην Sea Trade Europe, που είναι μια έκθεση κρουαζιέρας που γίνεται στο Αμβούργο της Γερμανίας, στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου, στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Κωνσταντινούπολης, όπου πάλι σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας και φέτος έχουμε περίπτερο. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στη συμμετοχή των ελληνικών περιφερειών και έτσι το επιμελητήριο αναλαμβάνει μαζί με τον Δήμο την παρουσία της Καβάλας και της Τάσου σε αυτή την έκθεση. Όσον αφορά το εξωτερικό, στην Πανελλήνια Έκθεση Θράκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία πάντοτε με την περιφέρεια, στη ΔΕΤΡΟΠ και φυσικά στην Εμπορική, Τουριστική και Πολιτιστική Έκθεση της Μυτιλήνης. Εκπαιδεύσαμε πάρα πολλούς συναδέλφους μας. Για μας η εκπαίδευση είναι ένα από την κυρίαρχη δουλειά που κάνουμε. Έχουμε ήδη εφαρμόσει 12 τμήματα τεχνικών ασφαλείας στην Καβάλα και 14 τμήματα τεχνικών ασφαλείας στη Θάσο. Με τον ΕΦΕΤ έχουμε υλοποιήσει 3 στην Καβάλα, 7 στη Θάσο. Ο προγραμματισμός μας είναι για 7 τμήματα στη Θάσο το 2014 και 15 τμήματα στην Καβάλα. Εφαρμόσαμε 3 σεμινάρια εξωστρέφειας για επιμόρφωση στελεχών των επιχειρήσεων και των εργοδοτών. Παράλληλα, υλοποιήσαμε 6 σεμινάρια ΛΑΕΚ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τα οποία ήταν περίπου 180 άτομα. Και φυσικά ξεκινάμε τώρα το καινούριο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ, όπως και φυσικά των τεχνικών ασφαλείας. Συμμετέχουμε σε πολλά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Φυσικά έχουμε το Enterprise Europe Network, είμαστε ένα από τα 13 επιμελητήρια της χώρας που το εφαρμόζουμε. Στην ψηφιακή σύγκριση, όπως που είπα προηγουμένως, με το επιμελητήριο του Ζούγκιο Προ, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τεχνογνωσία την οποία μεταφέρουμε και φυσικά με όλους τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητος Καβάλας, το πρόγραμμα το ΠΕΚΟ και το ΨΑ, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται.